Γιατί είναι δύσκολος χώρος η πολιτική και ο αθλητισμός να κάνεις πρόβλεψη και να είσαι σαφής και συγκεκριμένος και ευαίσθητος, διότι δεν θα το εισπράξουν ευχάριστα ούτε ήρεμα κάποιοι άνθρωποι. Δηλαδή είναι πολύ λεπτές ισορροπίες για να κάνεις μία σωστή πρόβλεψη πολιτική. Μάλιστα. Γιατί εξαρτάται και το πώς θα την κάνεις και το πώς θα την εκφράσεις. Κύριε Λεφάκη, ο κόσμος μπορεί να εμπιστεύεται τους αστρολόγους? Μπορεί να εμπιστεύεται. Όλοι καταρχάς έχουμε απορίες για το πώς γίνονται αυτές οι προβλέψεις. Λοιπόν, ξέρουμε γενικά ο κόσμος πράγματα. Μπορεί να εμπιστεύεται την αστρολογία. Από εκεί και πέρα, ο αστρολόγος είναι άνθρωπος. Και ο κάθε άνθρωπος, πολίτης, που θέλει να καταφύγει στα άστρα, πρέπει να έχει μία γνώση, μία αντίληψη και ο χρόνος κρίνει ποιοι είναι οι καλοί. Αλλά ένας αστρολόγος δεν είναι μόνο μάντης. Ένας αστρολόγος είναι εξομολογητής, είναι αφυπνιστής, είναι συζητητής. Δηλαδή δεν πας μόνο στον αστρολόγο για να σου πει μία πρόβλεψη. Ο αστρολόγος σήμερα έχει τη θέση που είχε ο εξομολογητής πριν πολλά χρόνια. Γνωρίζουμε γενικά ο άνθρωπος πράγματα. Είναι ο ειδικός consultant, ο ειδικός σύμβουλος. Από εκεί και πέρα είναι το πόσο ο πολίτης ή ο άνθρωπος θα εμπιστευτεί την ψυχή του και τη μοίρα του στον αστρολόγο. Εγώ νομίζω ότι ήδη σήμερα στην Ελλάδα έχει γίνει μία αρκετή θετική προσπάθεια από τους αστρολόγους, οι οποίοι έχουν πάντα πιο άκρατο ανταγωνισμό από ότι έχουν καλλιτέχνες. Ναι. Πολιτικοί αστρολόγοι και καλλιτέχνες έχουν άκρατο πώς συμβαίνει, ανταγωνισμό. Μια και μιλάτε για ανταγωνισμό, πώς συμβαίνει να έχουμε διαφορετικές προβλέψεις από 4-5? Δεν νομίζω ότι είναι τόσο διαφορετικές οι προβλέψεις. Μου το έχουν ρωτήσει πολλές φορές. Όχι. Είναι διαφορετική η έκφραση. Είναι σαν τα λαϊκά τραγούδια. Όλα μιλούν για τον έρωτα και το πάθος, αλλά όλα έχουν διαφορετικό, αλλά κανένα δεν έχει τον ίδιο στίχο. Τι παίζουμε σήμερα? Νέο Ξυστό 21. Κέρδη μέχρι 5 εκατομμύρια. Ξυστό. Κάνει τα εκατομμύρια παιχνίδι. Η χλωρίνη Kleenex, που χρόνια δίνει τα λευκότερα λευκά, έχει τώρα νέο άρωμα λεβάντας. Έτσι λευκαίνει και φροντίζει τα αγαπημένα σας ρούχα. Kleenex. Ξέρετε τι εμπιστεύεστε. Άνταμς Αναγνωστόπουλος. Για μεγαλύτερη αξία στις αγορές σας, ραντεβού στη γωνία. Άνταμς Αναγνωστόπουλος. Σταδίου και Αρσάκη. Όταν έξω κάνει κρύο, μέσα κάνει Fujitsu. Τα αυθεντικά ιαπωνικά κλιματιστικά με την πενταετή εγγύηση Φιδάκι Σκότης. Fujitsu. Πρώτα από καιρό. Και εγώ πάρει Fujitsu. Είναι ήδη επιτυχίες. Σοφία Βόσου, να με προσέχεις. Η Σοφία Βόσου στα καλύτερά της. Να με προσέχεις. Από τη BMG. Ήταν μια προσφορά από τα αγαπημένα σας προϊόντα. Λεξομανία! Γράψτε! Κερδίστε! Κι άλλος ένας νικητής. Φέτος στις γιορτές το καλύτερο δώρο μου το έκανε η Λεξομανία. Βρήκα τα γράμματα Jeep στα καπάκια της Pepsi και της Eevee και κέρδισα ένα Jeep Wrangler. Ακόμα χιλιάδες άλλα δώρα σας περιμένουν. Λεξομανία! Γράψτε! Κερδίστε! Το 1996 δυστυχώς ήταν μια χρονιά εθνικών ταπεινώσεων, επέκταση του σατανισμού και δυστυχώς θανάτη μεγάλων προσωπικότητων όπως του Ανδρέα Παπαδρέου και της Αλίκης Μπουγιουκλάκη. Βεβαίως δεν έκανα μόνο αυτές τις άσχημες προβλέψεις, γιατί περί προβλέψεων δικών μου πρόκειται, έκανα και ευχάριστες, όπως την κατάκτηση τροπαίου πανευρωπαϊκού στο μπάσκετ από τον Παναθηναϊκό. Και με τον τρόπο που απέκτησε το κύπελλο μέχρι τελευταίο δευτερόλεπτο ο Παναθηναϊκός, δικαιώθηκα και νομίζω ότι υπερηφανεύομαι με αποδείξεις. Κύριε Παπαδάκο, υπάρχει μία μερίδα συναδέλφων σας η οποία κατηγορεί κάποιους άλλους για τσαρλατανισμό. Όντως υπάρχουν συναδέλφοι οι οποίοι δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους. Υπάρχουν. Όταν πάτε σε έναν αστρολόγο φημισμένο,
αστρολόγο με όνομα, να μην αναφέρουμε όνομα, και σου βγάζει. Όχι, και σου βγάζει τον κομπιούτερ και σου λέει πάρ' το αυτό και πάντα από 5 λεπτά δώσει τα ίδια στοιχεία ένας άλλος και δώσει τα ίδια, δεν είναι απάτη αυτό. Συμβαίνει σε όλους. Εγώ πιστεύω ότι επειδή μιλάω πάντα ευθέως, ναι, υπάρχουν πολλοί οι οποίοι λερώνουν το επάγγελμά μας. Υπάρχουν όμως και πάρα πολύ καλοί αστρολόγοι με παράδοση και επιτυχημένοι. Εγώ σαν beat είμαι ψυχρός και είμαι ένας επαγγελματίας. Κάνω καλά τη δουλειά μου, είμαι επαγγελματίας. Κύριε Παπαδάκο, ποιες είναι οι σπουδές σας? Όμως είμαι πτυχιούχος και καθηγητής του Πανεπιστημίου Κλέιντον των Ηνωμένων Πολιτειών. Είμαι πτυχίουχος από 4 πανεπιστήμια ψυχολογίας, εντός και εκτός Ελλάδος, ψυχολογίας και αστρολογίας. Είμαι ερευνητής της αστρολογίας και των μεταφυσικών επιστημών. Να πούμε δύο λόγια για το 97, κύριε Παπαδάκο. Τι έχετε προβλέψει? Το 97 είναι πιο χαρούμενο, πιο ευβίωνο και πιο δημιουργικό. Ελπίζουμε, κυρίες και κύριοι, ότι θα είναι πολύ καλύτερο το 96. Θα έχουμε δύο μεγάλες εθνικές επιτυχίες, μία εξ αυτών το Κυπριακό. Η άλλη θα είναι αποκαλύψεις γύρω από το αν υπάρχουν ή όχι οι εξωγήινοι γύρω μας και αν πραγματικά μπορούμε να τους δούμε. Πρωτάθλημα στο ποδόσφαιρο από τον Ολυμπιακό, το έχω πει από τον Οκτώβριο. Το έχω πει από τον Οκτώβριο, είναι η χρονιά του Ολυμπιακού, αν και είμαι Παναθηναϊκός. Εδώ δεν υπάρχουν συναισθηματισμοί. Το έχω πει από τον Οκτώβριο και θα το πάρει με πολύ πολύ δυσκολία. Πώς φτάνει ένας αστρολόγος σε σημείο να μπορεί και να ερμηνεύει αυτά τα γεγονότα, την θέση των πλανητών και να φτάνουμε σε σημείο να λέμε ότι π.χ. θα έχουμε θερμό επεισόδιο ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία? Ένας αστρολόγος πρέπει να έχει μία πλατύτερη γνώση, να έχει μία καλλιέργεια και πνευματική και ψυχική και να έχει και μία πείρα. Πρακτικά δηλαδή, να μου το πείτε, πώς φτάσατε εσείς σε αυτές τις προβλέψεις? Οι πλανήτες, οι 10. Του ηλιακού συστήματος και τα 12 ζώδια εκφράζουν έννοιες, λειτουργίες, αρχές. Αυτά όλα μεταξύ τους δημιουργούν έναν άπειρο συνδυασμό εκδοχών. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα μιλάμε για μια συμβολική γλώσσα, την αστρολογική, και για μια σύνθετη σκέψη. Σίγουρα, εκτός από το ταλέντο του να προβλέπει, ο αστρολόγος πρέπει να έχει και το ταλέντο του να εκφράζεται, να έχει μια σύνθετη σκέψη και να μπορεί να δώσει αυτό που καταλαβαίνει κατανοητό στο ευρύ κοινό ή στον πολίτη που θα τον επισκεφτεί μεμονωμένα. Είναι θέμα ταλέντου όχι μόνο πρόβλεψης αλλά και έκφρασης. Εσείς αναγνωρίζετε άλλους συναδέλφους σας εδώ στην Πολύ, Ελλάδα? Πολύ, βέβαια. Οι οποίοι είναι καλοί? Βεβαίως. Ο κόσμος όμως πώς θα μπορέσει να προστατευτεί από κάποιους απατεώνες? Κοίταξε, σήμερα σε μια εποχή υπερκατανάλωσης, πολυμέρειας και πολυφωνίας, δεν μπορεί κανείς να προστατευτεί από... Δηλαδή είναι δύσκολο κανείς να προστατευτεί, μάλλον να προστατευτούν όλοι. Κάποιοι από αντίληψη ή από τύχη θα προστατευτούν, κάποιοι άλλοι θα παρασυρθούν. Δεν φταίνε μόνο οι αστρολόγοι, φταίνε και οι άνθρωποι. Διότι ένας ο οποίος είναι νευρωτικός ή ο οποίος είναι χαζός ή ο οποίος είναι αφηρημένος και πέσει στο τρυπ μίας παραπλάνησης, είναι σαν να μου λες πώς θα προστατευτεί ο κόσμος από τα ναρκωτικά ή πώς θα προστατευτεί από τον αλκοολισμό ή από τον καταναλωτισμό. Δεν είναι εύκολο να προστατευτεί. Μάλιστα, κύριε Λεφάκη, τελειώνοντας, ναι, μια μικρή πρόβλεψη, μια φράση για κάθε... Τι πρέπει να προσέχουν τα 12 ζώδια. Αυτό ζώδια, ξεχωριστά. Οι Κρύοι, που είναι μια σημαντική χρονιά για αυτούς, πρέπει να προσέχουν τη σχέση με τον εαυτό τους. Οι Ταύροι θα πρέπει να προσέχουν τα γεγονότα. Οι δίδυμοι τους ανθρώπους, οι καρκίνοι το σύστημα, οι λέοντες τα ατυχήματα, οι παρθένοι τους συνεταιρισμούς, οι ζυγοί το γάμο τους, οι σκορπιοί την υγεία τους, οι τοξότες τις συγκυρίες και τις συμπτώσεις, οι εγώκεροι την οικογένειά τους, οι υδροχόοι τις φιλοδοξίες τους και οι ηχθείς τα οικονομικά τους. Μάλιστα. Σε πολύ γενικές γραμμές. Κύριε Λεφάκη, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πολύ. Εύχομαι κάθε χρονιά να κάνετε ευχάριστες προβλέψεις. Το 97... Σωστές. Και να μπορώ να βοηθώ τους ανθρώπους να γίνουν πιο δυνατοί και πιο όριμοι. Μάλιστα. Παρ' όλα αυτά, εσείς κυρίες και κύριοι, και θα μου τρέψει ο κύριος Λεφάκης να το πω, μπορείτε να κάνετε ό,τι είναι δυνατόν και ό,τι περνάει από το χέρι σας, γιατί αν μη τι άλλο, ο άνθρωπος είναι αυτός που καθορίζει τη μοίρα του και την πορεία του, βέβαια. Συμφωνείτε? Πιστεύω πολύ στην ελεύθερη βούληση, αλλά δυστυχώς σήμερα, μετά από 22 χρόνια πείρας, νομίζω ότι η σπονδυλική στήλη
της πορείας της ζωής μας κρίνεται από το πεπρωμένο μας. Μπορούμε όμως να έχουμε ένα καλύτερο ή ένα χειρότερο πεπρωμένο στην ίδια βάση. Μάλιστα. Θα τα ξαναπούμε πάλι το 1997. Να περάσετε καλά και να έχετε μια καλή χρονιά. Γεια σας.